πολλοί έχοντες, οι πλούσιοι, αυτοί οι οποίοι είχαν τον τρόπο τους να λαδώσουν, να πληρώσουν, να βγουν τρύπες στο σύστημα, άρα ευεργετήθηκαν από την ομοθεσία αυτής της κυβέρνησης. Και οι καθαρίστριες, οι κυρίες αυτές με τα κόκκινα γάντια, που ήταν οι εμβληματικές παρουσίες στην προσπάθεια του Τσίπρα να έρθει στην εξουσία, ήρθαν τα πράγματα έτσι, που στην κυβέρνηση, στη διάρκεια τη διακυβέρνησή του, μια τέτοια καθαρίστρια μπήκε στη φυλακή. Μια γυναίκα με τρία παιδιά. Μια γυναίκα η οποία πράγματι υπέπεσε ένα αδίκημα. Mm -hmm. Για το αδίκημα αυτό πρέπει να τιμωρηθεί. Αλλά τώρα φαίνεται ότι χάνει και όλα τα συντάξιμα χρόνια, χάνει και τα ένσημά τη και ε, κινδύνεψε η ίδια. Είδαμε και τα παιδιά τη σήμερα mm -hmm. να μιλάνε στην τηλεόραση. Άρα είναι ένα ακόμα δείγμα του πώ ανάλγητα και υποκριτικά λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση. Και αυτό το λέω γιατί ήταν χρήσιμο και διδακτικό τέσσερα χρόνια να δούμε. Mm -hmm. Υπάρχει πράγματι αυτή η ηθική δίθεν των κυβερνώντων της αριστεράς ή το ηθικό πλεονέκτημα ή η ευαισθησία για τους μη έχοντες, δεν το βλέπω. Ευχαριστούμε κύριε Άστε και τους Πολύ. Πάμε εμείς τώρα να βρούμε τον Γιώργο Τσελίκα πάλι στην πλατεία Κλαθμόνος.